Και πάμε να δούμε ξανά σε σύνδεση με τον Θανάση Αυγερινό ποιε είναι οι προθέσει τη Μόσχα, Θανάση, για το φυσικό αέριο. Θα επιμείνει να θέλει να πληρώνεται σε ρούβλια. Στενεύουν ασφυκτικά τα περιθώρια. Είναι προφανέ ότι έτσι όπω έχει διαμορφωθεί το σκηνικό, κάποιο από του δύο, είτε η Ρωσία είτε η δυτικοί τη πελάτε που αγοράζουν. Το φυσικό τη αέριο θα πρέπει να υποχωρήσουν. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιο συμβιβασμό. Ε, πριν από λίγο, ο, ο εκπρόσωπο του Βλαντίμρη Πούτιν, ο Δημήτρη Πεσκόφ, επανέλαβε ε, την ίδια ακριβώ δήλωση ότι ε, σε κανέναν δεν πρόκειται να χορηγήσει η Ρωσία δωρεάν ε, φυσικό αέριο. Και γιατί λέει η Μόσχα ότι είναι δωρεάν, Η Δύση στο όνομα των κυρώσεων που επέβαλε και κατά την ρωσική πλευρά είναι παράνομε αποφάσισε να παγώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ρωσίας σε ευρώ και δολάρια στο εξωτερικό. Επιμένει όμως να συνεχίσει να πληρώνει σε αυτούς τους λογαριασμούς που είναι παγωμένοι και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Ρωσία. Είναι δηλαδή σαν να προτείνει στη Μόσχα ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να πουλά κανονικά το πετρελαιό της και θα εισπράττει το αντίτιμο σε κάποιους λογαριασμούς σε δυτικές τράπεζες, τους οποίους δεν μπορεί να χειριστεί. Μάλιστα. Και τους ελέγχουν οι άλλοι. Επομένως, από τη στιγμή που έχει κλονιστεί η τραπεζική πίστη των συγκεκριμένων τραπεζικών οργανισμών και των δυτικών κυβερνήσεων, είναι προφανές ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να συνεχίσει να πουλά το φυσικό της αέριο, εισπράττοντας χρήματα τα οποία δεν ξέρει αν και πότε θα τα εισπράξει. Επομένω, το σχέδιο που προτάθηκε ήταν αυτό ακριβώ: να έρχονται ε, ε, οι δυτικέ κυβερνήσει, οι δυτικοί πελάτε με το συνάλλαγμά του στη ρωσική αγορά και εδώ να αγοράζουν στη Ρωσία Μάλιστα. ρούβλια. Ε, η τεχνική μορφή θα προταθεί στις 31 του mm -hmm. μηνό. Νομίζω θα πρέπει να αναμένουμε τι δηλώσει του Βλαντίμιρ Πούτιν. Πάντω, το σκηνικό έτσι όπω διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή είναι αδιέξοδο και οδηγεί μάλλον στη διακοπή της χορήγησης χωρί, φυσικού αερίου με τον τρόπο που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ.